Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, διεθνολόγος, στρατηγικός αναλυτής και φίλος. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, Λαμπρό. Λοιπόν, έχουμε μία έντονη δραστηριότητα εδώ τα τελευταία χρόνια, κλιμακούμενη και από Ιταλία και από Ισπανία, που δείχνουν ότι επιχειρούν να ανακτήσουν ρόλο τον οποίο θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να είχαν ούτως ή άλλως και τον οποίο ο οποίος είχε αδρανήσει. Και τους βλέπουν να είναι πολύ δραστήριες και να εκδηλώνουν την πολιτική τους με διάφορες ευκαιρίες. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτές οι δύο δυνάμεις, που είναι μεσογειακές δυνάμεις, πάλε ποτέ αυτοκρατορίες και οι δύο, δεν έχουν μια αναθεωρητική πολιτική, αλλά έχουν μια αναθεωρητική πολιτική γενικότερη, αλλά έχουν μια φιλοδοξία μεταυτοκρατορική να ηγηθούν στο σύνολο της Μεσογείου, τη λεκάνη της Μεσογείου. Ιδίως οι Ισπανοί έχουν την Δυτική Μεσόγειο ως την κύρια γεωγραφική περιοχή στην οποία έχουν διακαείς πόθους να πρωτοστατήσουν στους εμπορικούς δρόμους που ανοίγονται, ειδικά μετά την επέμβαση των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα και τα χτυπήματα στον εμπορικό δρόμο που περνάει από το Σουέζ, και εξαιτίας της παράκαμψης του Σουέζ υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για τα ισπανικά λιμάνια να καθίστανται κέντρα μεταφόρτωσης εμπορευμάτων. Να ελέγχουν τη μισή λεκάνη, την δυτική, και άρα να ενισχυθούν τα λιμάνια τους. Γι' αυτό βλέπουν ανταγωνιστικά τα project, τους διαδρόμους κλπ. Της Ανατολικής Μεσογείου. Ναι, και γι' αυτό κιόλας ειδικά η Ισπανία έχει ταύτιση απόψεων με την Τουρκία στο κομμάτι της συνολικά της στρατηγικής εκμετάλλευσης των εμπορικών δρόμων της Μεσογείου. Δηλαδή θεωρεί τον εαυτό της τον κλειδοκράτορα της Δυτικής Μεσογείου. Μέσω του Γιβραλτάρ, έτσι. Μέσω του Γιβραλτάρ, ναι. Οι στήλες του Ηρακλέους, όπως λέγονταν κανονικά. Ναι, αυτό, ξέρεις, έχει ιστορικές ρίζες μετά τη ναυμαχία του Λεπάντο, της Ναυπάκτου. Ενώ μέχρι τον 15ο, αρχές 16ου αιώνα τα Ισπανικά Βασίλεια ήταν ούτως ή άλλως αντιμουσουλμανικά και ναυμάχησαν, πολέμησαν με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στη συνέχεια συνήψαν ειρήνη, συνθήκες ειρήνης, αποκατέστησαν απολύτως μία εμπορική συνεργασία που ουσιαστικά έχει διατηρηθεί έως σήμερα. Από τότε, δηλαδή, από τότε. Από τότε, ναι. Με τα διάφορα κενά χρονικά που υπήρχαν λόγω των διάφορων πολέμων. Αλλά επί της ουσίας οι ισπανοτουρκικές σχέσεις μετά πολεμικά άρχισαν να αναπτύσσονται. Παρότι είχε ισλαμική κατοχή 800 χρόνια η Ισπανία στην ουσία, έτσι. Πολύ περισσότερο από εμάς. Και η ανάκτηση που θα έπρεπε λογικά να τους έχει εμφυσίσει και εμπεδώσει μια διαφορετική αντίληψη σε σχέση με το Ισλάμ. Αλλά λόγω εμπορικών συμφερόντων και λόγω εμπορικής αντίληψης που είχαν, γιατί η αυτοκρατορία τους ήταν κατεξοχήν εμπορική, προφανώς υπερίσχυσε η εμπορική διάσταση. Υπερίσχυσε πολύ. Αυτή η άποψη πολύ, Λαμπρό, μεταπολεμικά, επειδή και οι δύο χώρες ούτως ή άλλως ήταν μεσαίες δυνάμεις και ήταν υπό την αιγίδα του Ατλαντισμού, δηλαδή ούτως ή άλλως στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ πρωτοστάτησαν η μία ο σύμμαχος της άλλης. Δηλαδή η Τουρκία προώθησε πάρα πολύ την υποψηφιότητα της Ισπανίας στη δεκαετία του 80. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, η Ισπανία προώθησε πάρα πολύ την υποψηφιότητα της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ την δεκαετία του 40-50. Ναι. Επί Φράνκο. Τη δεκαετία του 80 υπήρξε μια στήριξη ξεκάθαρη των ισπανικών ελίτ προς την Τουρκία στο να επανέλθει
στο να αρθεί το εμπάργκο όπλων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Γκοντζάλες. Γκοντζάλες. Φελίπε Γκοντζάλες. Φελίπε Γκοντζάλες. Και στη συνέχεια πάρα πολλές κυβερνήσεις ισπανικές και των και του Θαπατέρο. Αλλά κυρίως του Θαπατέρο, αλλά ακόμα και, ακόμα και ο Αθνάρ, ακόμα και ο Ραχώη, αλλά κυρίως ο Θαπατέρο, πήγε ένα βήμα μπροστά την ισπανοτουρκική συνεργασία στο πλαίσιο της συνεργασίας της λεγόμενης συνεργασίας των πολιτισμών. Δηλαδή έβαλε ουσιαστικά το πώς ο καθολικισμός και ο ισπανικός καθολικισμός και το Ισλάμ, το τουρκικό Ισλάμ, μπορούν να ηγεμονεύσουν σε μια μέσω της διαθρησκειακής διπλωματίας, μπορούν να ηγεμονεύσουν σε μια γεωγραφική περιοχή που εκτείνεται από το Γιβραλτάρ μέχρι και πιάνει το Μακρέμπ και πιάνει, και πιάνει και την υποσαχάρια Αφρική και φτάνει ουσιαστικά μέχρι την Κεντρική Ασία. Όλο αυτό το πράγμα τώρα έχει ως αποτέλεσμα και οι Ισπανοί και οι Ιταλοί για αντίστοιχους λόγους να βλέπουν τον ελληνικό παράγοντα συνολικά, την Ελλάδα και την Κύπρο, ανταγωνιστικά στην Μεσόγειο. Γι' αυτό και οι Ιταλοί ήταν πολύ αμφίσιμοι με τον EastMed, δεν ήθελαν στην αρχή. Στην αρχή μπήκαν, μετά βγήκαν, μετά ξαναμπήκαν, αλλά γενικά δεν είναι πολύ θερμοί με τον EastMed. Για να αναφέρομαι σε όλη τη διαδρομή, όχι μόνο στον αγωγό αυτό καθ' αυτό, αλλά σε όλη τη διαδρομή εν τη ευρία έννοια του EastMed, ό,τι διαδρομές υπάρχουν σε αυτή την χάραξη, IMEC κλπ. Γιατί δεν θέλουν, καταλαβαίνουν ότι τυχόν άνοδος του ελληνικού παράγοντα θα εξορροπεί την δική τους παρουσία. Και θέλουν να είναι και στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάρε Νόστρουμ οι Ιταλοί, έτσι. Μάρε Νόστρουμ, το παλιό Μάρε Νόστρουμ των Ιταλών, το Μεντιτεράνεο Αλαργκάτο, όπως το ονομάζουν πλέον, η διευρυμένη Μεσόγειος, έτσι την ονομάζουν. Αυτό είναι το νέο στρατηγικό σχέδιο των Ιταλών. Οι Ισπανοί αντιστοίχως έχουν ένα σχέδιο που αφορά τους εμπορικούς δρόμους που ξεκινάνε από τη Δυτική Μεσόγειο και φτάνουν ως την Τουρκία και ως την Κεντρική Ασία. Και επαναλαμβάνω, από τη στιγμή που παρακάμπτεται το Σουέζ, ανεβαίνουν πάρα πολύ τα λιμάνια της Βαρκελόνης, της Αλγεθίρα και της Βαλένθια. Λόγω του περίπλου της Αφρικής, λες. Ακριβώς. Έχουν συνεργασία και με την Νότια Αφρική. Α, γι' αυτό λοιπόν είναι κατά του Ισραήλ και ενισχύουν εμέσως με κάποιο τρόπο τους Ισλαμιστές της Χαμάς και λοιπά. Εμέσως, λέω. Ναι. Θέλω να αποδυναμώ. Είναι εκμεταλλεύονται. Κυρίως οι Ισπανοί. Οι Ιταλοί έχουν και αυτή τη φιλοδοξία, κυρίως παίζουν στη Λιβύη. Την παλιά αποικία τους. Δηλαδή. Είναι σαν να έχουν αναζωπηρωθεί οι περιφερειακές φιλοδοξίες αυτών των δυνάμεων. Δηλαδή είναι τέτοιος ο κατακαιρματισμός και στην Ευρώπη. Αλλά το γεγονός ότι κάθε κράτος πλέον ευνοεί τα δικά του συμφέροντα με τη στενή έννοια, τα δικά του εθνικά συμφέροντα με τη στενή έννοια, γιατί υπάρχει αυτό το περιθώριο από το 2010 και μετά, υπάρχει αυτό το περιθώριο. Έχει αλλάξει δηλαδή το υπόδειγμα. Δεν υπάρχει. Μπορεί να ενώνονται όλοι στο κομμάτι που αφορά τη Ρωσία και την Κίνα, λόγω χάρη. Δηλαδή οι ατλαντιστικές δυνάμεις, οι ευρωατλαντικές δυνάμεις, όπως είναι η Ισπανία και η Ιταλία, είναι κατ' εξοχήν ευρωατλαντικές δυνάμεις. Ναι. Τα πολεμικά. Ναι. Παρόλα αυτά έχουν φιλοδοξούν να παίξουν ένα ρόλο εντός. Αναβαθμισμένο εντός του ευρωατλαντικού πλαίσιου. Αναβαθμισμένο περιφερειακό. Ναι, ναι, ναι. Και κυρίως δεν είναι τυχαίο ότι η Ισπανία δεν έχει απλά διατηρήσει επαφές στο Μαρόκο, λόγω χάρη. Αλλά έχει αναγκαλιστεί και προσετεριστεί την Αλγερία, η οποία είναι η λεγόμενη μικρή αδελφή της Τουρκίας. Και ανερχόμενη επίσης, εξοπλίζεται. Και ανερχόμενη και λοιπόν. Αφρική. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουν προσπαθήσει να εξοβελήσουν την ευρωπαϊκή επιρροή της Γαλλίας στο Μαγκρέμπ. Δηλαδή αντιτίθεται σφόδρα τα συμφέροντα των Γάλλων, και οι Ισπανοί και οι Ιταλοί. Και εδώ συντάσσονται με τους Τούρκους
που έχουν αναπτυγμένη στρατηγική, στρατιωτική συνεργασία, αμυντική συνεργασία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την περίπτωση του Ανατολού που είναι ουσιαστικά μια σχέδια. Σχέδια, ισπανική αυτή ναι. από τον Χουάν Κάρλος, αλλά και τα ευρύτερα σχέδια αμυντικά που έχουν οι Τούρκοι και οι Ισπανοί μέσω του Σάντσεφ, ο οποίος έχει στηρίξει την Τουρκία σε όλα, αποτελεί αυτή τη στιγμή τον πρόμαχο της Τουρκίας στην Ευρώπη. Ναι. Και στο πλαίσιο της ΠΕΣΚΟ και για τα αμυντικά προγράμματα. Ναι, είναι, γενικά είναι... Η ελληνική πλευρά δεν θέτει αυτά τα ζητήματα την Ισπανία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι, η ελληνική πλευρά γενικά δεν θέτει τίποτα. Πάντως αυτός ο ανταγωνισμός είναι πολύ παλιός. Όλοι αυτοί οι διάδρομοι και οι ανταγωνισμοί των στομίων οι ανταγωνισμοί των δύο Λεκανών και πριν το Σουέζ, ακόμα και από τα αρχαία χρόνια. Θυμίζω ότι ένας από τους άνθρωπους του Ηρακλή ήταν στην Ισπανία, τα πόδια του Γυριώνη. Και μάλιστα η Λακορούνια λέει παράδοση, και το λένε και τα αρχαία κείμενα, ογυγεία κλπ. Ότι εκεί έθαψε όταν σκότωσε τον Γυριώνη ο Ηρακλής, έθαψε την κορώνα του και στη Λακορούνια. Γι' αυτό λεγόταν το Γιβραλτάρ, η ονομασία του ήταν οι στήλες του Ηρακλείου. Είχε σημάνει ο Ηρακλής τις δύο πλευρές, της Αφρικής και την Ευρωπαϊκή, με δύο στήλες ελληνικές. Γι' αυτό λεγόταν στήλες του Ηρακλείου. Είναι παλιός ο ανταγωνισμός αυτός. Και επίσης οι Ιταλοί, επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οι δύο Λεκάνες ήταν ενωμένες. Ναι. Δηλαδή οι Ρωμαίοι κατόρθωσαν να ενοποιήσουν με την κατάκτηση της Ιβηρίας, κατόρθωσαν να ενοποιήσουν τους εμπορικούς δρόμους από τις Δυτικής και της Ανατολικής Μεσογείου. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, βάζουμε άλλο τελεία. Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας, ενώ από εδώ και πέρα συνέχεια, επειδή αναζωοποιρώνονται οι περιφερειακοί ανταγωνισμοί και όπως σωστά έχεις πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είσαι ο πρώτος που το έχεις πει ότι έχουν αναζωοποιηθεί φιλοδοξίες των μεσαίων δυνάμεων. Αυτό δεν αφορά μόνο τις αναθεωρητικές δυνάμεις Ασίας, Μέσης Ανατολής κλπ. Αφορά και τις μεσαίες δυνάμεις της Ευρώπης. Ναι, οι οποίες εκμεταλλεύονται ένα κενό που δείχνουν αυτή τη στιγμή, ειδικά στη Βόρεια Αφρική, στα δυτικά της Βόρειας Αφρικής, στα βορειοδυτικά. Οι Αμερικανοί και λοιποί. Και οι Αμερικανοί και λοιποί. Και οι Γάλλοι. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Τα λέμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, τον ευχαριστούμε πολύ.